Στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, ο Αλέξανδρος Αρβανιτάκης, επικεφαλής της παράταξης Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου και υποψήφιος δήμαρχος για τις επόμενες εκλογές, παρουσιάζει τη διακήρυξη της παράταξης. Για πολλούς από εσάς, η Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου μπήκε στη ζωή σας τους τελευταίους μήνες. Αλλά δεν είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πρόσφατα, με τελικό ορίζοντα τις επικίνδυνες εκλογές. Η ομάδα μας άρχισε να μορφοποιείται ήδη από τις αρχές του 2016. Μέσα από εξαντλητικές συζητήσεις με φίλους και πολίτες της πόλης όσον αφορά την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Μαζί μας έχουμε τον Γρηγόρη Μαρινάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη και πρώην πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο NSTV. Σας ευχαριστούμε σήμερα που καλύψατε την εκδήλωση του υποψηφίου δημάρχου του Αγίου Δημητρίου, του κ. Αρβανιτάκη. Ο κ. Αρβανιτάκης είναι πολύ φίλος. Σήμερα έκανε μια πολύ καλή εκδήλωση. Έδωσε το στίγμα ότι η απαρχή για την αλλαγή στην διοίκηση του Δήμου έρχεται σήμερα. Έδωσε το στίγμα το ότι η πραγματική αντίπαλος του κ. Αλέξανδρου Αρβανιτάκη και της παράταξης μας της πρωτοβουλίας για τον Άγιο Δημήτριο είναι η κυρία Ανδρούτσου. Είναι ότι η κυρία Ανδρούτσου εκπροσωπεί τη στασιμότητα, τον παλαιοκομματισμό και το αριστερό προφίλ των δημοτών. Εμείς είμαστε μια παράταξη η οποία εκπροσωπεί το φιλελεύθερο. Είμαστε μια παράταξη η οποία έχει ένα πρόσημο προς τα δεξιά. Είμαστε μια παράταξη η οποία θέλει τις νέες ιδέες, θέλει τα νέα πράγματα, θέλει τα νέα ήθη, θέλει να φέρει το διαφορετικό και την αλλαγή στο Δήμο. Τον στηρίζετε στον Άγιο Δημήτριο, όντας νεοσμυρνιώτης. Έχω κάποιες καταβολές εδώ πέρα από οικογένεια. Παρόλο που μένω στη Νέα Σμύρνη, άλλωστε δεν έμενα όλη μου τη ζωή στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη ήρθα στα 13 μου χρόνια, οπότε έχω κάποιες καταβολές από τον Άγιο Δημήτριο. Είμαστε φίλοι. Ήθελα να έρθω να τον ακολουθήσω στο όραμά του. Μου το έδειξε, το πίστεψα. Και προτίμησα να έρθω να είμαι εδώ πέρα μαζί του και να συνταχθώ, παρόλο που είμαι ένας μηνιώτης. Αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο Άγιος Δημήτριος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Πρώτα απ' όλα για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά κυρίως για να προετοιμαστεί εν ώψη των κοσμογονικών αλλαγών που θα συμβούν στην περιοχή της Νότιας Αθήνας τα επόμενα χρόνια. Αλλαγές που σχετίζονται με τη συνολική αξιοποίηση του παράκτημου μετόχου, όπως παράδειγμα στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, με την εξάπλωση δραστηριοτήτων όπως την Airbnb που επηρεάζει σημαντικά την οικιστική ανάπτυξη, αλλά και τον ανταγωνισμό των γειτονικών δήμων που κάνουν βήματα, προοδεύουν, καινοτομούν, αυξάνουν την απόσταση που τους χωρίζει σήμερα από τον Άγιο Δημήτρη. Μαζί μας έχουμε το Φέδωνα Χριστοδουλάκη, εκπαιδευτικό και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας βρίσκουμε να συμπορεύεστε με τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη στην προσπάθειά του να πάρει το Δήμο στις επόμενες εκλογές. Για ποιο λόγο? Να σας πω καταρχάς ότι σήμερα ήταν μια μέρα χαράς για μας. Δώσαμε ένα δυναμικό παρόν στην πόλη, με προεξέχοντα τον υποψήφιο δήμαρχό μας, τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη. Στηρίζω τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεχνοκρατικές γνώσεις, έχει όραμα, έχει σχέδιο για την πόλη και πάνω απ' όλα πολιτικά έχει πατριωτικό πρόσημο. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια δήμαρχος που επί 9 χρόνια διοικεί το Δήμο συμπεριφερόμενη ως κάτοχος της μοναδικής αλήθειας, θεωρώντας ότι έχει το αλάθητο του Πάπα, που δεν δέχτηκε ποτέ προτάσεις από την αντιπολίτευση ή ακόμα και από πολίτες σε δημόσιες διαβουλεύσεις. Έρχεται σήμερα να μας μιλήσει για την ανάγκη συνθέσεων και συγκλήσεων. Ακούσαμε ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και σας το λέω χαρακτηριστικά για να καταλάβετε, το είχαμε αναδείξει και στο έτυπο που βγάζουμε. Διαστόματος του μονίμου και αντικατάστατου αντιδημάρχου τεχνικών έργων του κ. Γαβαλά, φράσεις όπως άρχοντας της αυτοδιοίκησης για τον εαυτό του και χαρακτήριζε τη δήμαρχο βασίλισσα του τόπου, που θα είναι δήμαρχος για όποιος ο καιρό επιλέξει. Κοντά μας έχουμε τον Κώστα Ασημάκη, επιχειρηματία και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας βρίσκουμε και εσάς σήμερα εδώ σε αυτή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμπορευτείτε με τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη? Κοιτάξτε, ο βασικός λόγος είναι η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι τον Αλέξανδρο τον Αρβανιτάκη ότι θα είναι ένας καλός, ένας σωστός και ένας έτοιμος δήμαρχος. Και γι' αυτό τον στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Ελπίζω να τα καταφέρει στην προσπάθειά του και πραγματικά ο Δήμος μας πρέπει να γυρίσει σελίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εκπαίδευση. Κατακόρυφη αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών υποδομών από τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Διαμόρφωση ενός σχεδίου παρεμβάσεων στα σχολεία όσον αφορά το φωτισμό, τη θέρμανση, τη μόνωση, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων των σχολικών επιτροπών, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την ουσιαστική εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη, υποψήφιο δήμαρχος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου στις επερχόμενες εκλογές. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Σήμερα σας είδαμε σε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση να παρουσιάζετε τις θέσεις της παράταξής σας. Ναι, πράγματι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο κόσμος του Αγίου Δημητρίου μας τίμησε με την παρουσία του. Ήρθε να ακούσει τις προτάσεις μας, τη διακήρυξή μας, τις βασικές μας προτάσεις, το σχέδιο που έχουμε για το αύριο της πόλης μας. Ήταν μια εκδήλωση σήμερα με την οποία αποσκοπούσαμε να μοιραστούμε με ένα κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας ποιες είναι οι βασικές μας προτάσεις, ποια είναι τα βασικά σημεία κριτικής προς τη Δημοτική Αρχή, πώς εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί ο Άγιος Δημήτριος να γίνει μια καλύτερη πόλη. Μια πόλη όπου θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του, θα αξιοποιήσει αδρανείς δυνάμεις που σήμερα τις έχει και δυστυχώς δεν υπάρχει σχέδιο για να αξιοποιηθούν, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, σαν τοπική κοινωνία, τις προκλήσεις του μέλλοντος. Έχετε ήδη παρουσιάσει κάποιους από τους υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους που θα είναι μαζί σας στις εκλογές? Έχουμε ήδη παρουσιάσει περίπου 12 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι νέοι άνθρωποι με καλές σπουδές, με ενδιαφέρον για τα τοπικά ζητήματα, με εξειδικεύσεις σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Έτσι θα είναι και συνολικά η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας. Δηλαδή η ομάδα της πρωτοβουλίας αποτελείται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από νέους ανθρώπους, παραγωγικές ηλικίες, δυναμικά στρώματα. Φυσικά υπάρχουν μέσα και άνθρωποι πιο έμπειροι, με παρουσία και διαδρομή στα δημοτικά πράγματα, οι οποίοι και αυτοί με την δική τους εμπειρία στην πλάτη τους θα συμβάλλουν καθοριστικά στην πρότασή μας, στην διάδοση του μηνύματος της πρότασής μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής της πόλης μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί σας αναφέρω το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό? Όλη η συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση γίνεται για το θέμα του εισαγωγικού στα πανεπιστήμια. Όλη η επένδυση στην παιδεία γίνεται γύρω από αυτό. Και κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτό που λέγεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, που είναι πώς θα κατευθύνει τα παιδιά να πάνε πού θα πάνε και πώς θα πάνε. Ότι δεν μπορούν να πάμε όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι, ότι υπάρχουν τέχνες που χρειάζονται. Αυτό το πράγμα, η ώρα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, γνωρίζετε πολύ καλά όλη από την εμπειρία σας, θα έχετε ακούσει ότι είναι η ώρα του παιδιού στα σχολεία. Ενώ είναι πάρα πολύ κομβικό κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι όπου ο Δήμος μπορεί να έρθει και να καλύψει το κενό του κράτους. Γιατί κατά ψέματα αυτή είναι μια δουλειά του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι δουλειά των Δήμων. Αλλά είναι μια δουλειά που θα μπορούσε να την κάνει ο Δήμος, να καλέσει επιστήμονες, ειδικούς και να συνδέσει την τοπική αγορά με τους εργαζόμενους, τα παιδιά να τα καθοδηγήσει στο τι να κάνουν στις σπουδές τους και στο μέλλον. Από την παρουσίαση της διακήρυξης της παράταξης πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου του Αλέξανδρου Αρβανιτάκη για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.